Μια ενδιαφέρουσα για το κοινό εκδήλωση με θέμα την υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια πραγματοποίησαν οι δύο σύλλογοι των απόφυτων βελαϊτών Αθηνών και Ιωαννίνων, συνεργαζόμενοι με την Περιφέρεια Υπήρου και το Δήμο Ιωαννιτών. Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Ντουλάκ, με ομιλητές τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Αθανάσιο Γκόντοβο, καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Πάνο Σιόμπολο, δημοσιογράφο, τον Γιάννη Στέφο, βουλευτή Ιωαννίνων, τον Βασίλειο Οικονόμου, βουλευτή Επικρατείας, τον Δημήτριο Κρεμαστινό, βουλευτή και τέος υπουργό και καθηγητή Καρδιολογίας. Οι δύο πρόεδροι των συλλόγων αναφέρθηκαν στη σημασία αυτών των εκδηλώσεων, ενώ ειδική αναφορά στο χαιρετισμό τους έκαναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος και ο Δήμαρχος των Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας. Ουσιαστικά και οι δύο άντρες αναφέρθηκαν στη σημασία της εκδήλωσης με ιδιαίτερη αναφορά στους τρεις άξονες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής Γιώργος Καψάλης, που στάθηκε στις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, αναφερόμενος και στην πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ιλινόης. Καταλαβαίνουν και θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας για μια ενημέρωση επίπεδου που έχει ασφαλώς και τον χαρακτήρα της επικαιρότητας. Η υγεία και η παιδεία είναι ζητήματα κυρίαρχα σε μια πολιτεία που θέλει να λέγεται πολιτισμένη και ευρωμούμενη. Δίδει την ευκαιρία να ακούσουμε ανθρώπους που έχουν εντυπωθεί στα θέματα της υγείας, της παιδείας αλλά και της ασφάλειας και βεβαίως να ακούσουμε και τους προβληματισμούς όλων των συμμετεχόντων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να τίθενται αυτοί οι προβληματισμοί και να γίνονται θέμα συζήτησης. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει σύλλογοι σαν και αυτούς των αποφύτων της Βελάς να διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, δείχνοντας την αγωνία τους να συμμετέχουν στα κοινά του τόπου, προσφέροντας με όποιο τρόπο μπορούν στην ενημέρωση και όχι μόνο του κοινού γύρω από τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Για εμάς, ως Δήμος Ιωαννιτών, η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας, παιδείας και ασφάλειας είναι υποχρεότητα. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, συχνά διοργανώνουμε ημερολογικές ημερίδες, συμμετέχουμε και στηρίζουμε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων φορέων, όπως κάνουμε σήμερα και με τη δική σας εκδήλωση. Έχουμε βαθιά χαραγμένη στη συνείδησή μας την κουλτούρα της συνεργασίας και βαδίζουμε σε όλες μας τις αποφάσεις με βάση αυτή. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια διευρυμένη θεματική που θα απαιτούσε σίγουρα περισσότερο χρόνο και περισσότερες συζητήσεις για να αναδειχθούν με πληρότητα όλες οι διαστάσεις του θέματος. Θα επισήμενα μάλιστα από την αρχή ότι και οι τρεις άξονες του θέματος επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όσο και αν κάτι τέτοιο μπορεί να μην γίνεται αμέσως αντιληπτό. Ο Γιώργος Πατούλης, που τελικά δεν ήρθε στα Γιάννενα εξαιτίας ανηλυμένης υποχρέωσης, μέσω Skype απεύθυνε χαιρετισμό, σημειώνοντας τη σημασία της εκδήλωσης, που αναφέρεται στους πυλώνες της κοινωνίας. Από εκεί και μετά, οι εισηγητές αναφέρθηκαν διεξοδικά στα θέματα της εκδήλωσης. Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του Πάνου Σιόμπολου, που αναφέρθηκε στην ασφάλεια του πολίτη και την εγκληματικότητα. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, το θέμα είναι μεγάλο και πάντα επίκαιρο, καθώς έχει να κάνει με το μεγαλύτερο δώρο αυτό της ανθρώπινης ζωής. Ο βουλευτής Γιάννης Στέφος αναφέρθηκε στο θέμα της παιδείας. Σαν εκπαιδευτικός, έχει άλλωστε ζήσει πολλά χρόνια στα σχολεία και έτσι έχει εικόνα για το τι συμβαίνει με το χώρο της εκπαίδευσης. Ο βουλευτής κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε στο τρίπτυχο της εκδήλωσης, δίνοντας βαρύτητα στα προβλήματα αλλά και στην υγεία. Ο πρώην Υπουργός Αντώνης Φούσας έδωσε δημόσια συγχαρητήρια, ενώ ο Δημήτρης Κρεμαστινός αναφέρθηκε στα πανεπιστήμια και τις αξιολογήσεις, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη, μπορούμε όμως τα δημόσια πανεπιστήμια να θέσουν κριτήρια και να έχουν τέτοιες προδιαγραφές που να τα καταστούν πρωτοπόρα και καινοτόμα. Εδώ και πολύ μεγάλο προσωπικό διάστημα στην αγαπημένη μας πατρίδα, την Ήπειρο, θα πω πολύ λίγο πριν ξεκίνησε η συνδιάσκεψη των Δήμων και των Περιφερειών και τη Δήμα Κοινωνία όλα τα προσωπικά τη Ήπειρο. Ήταν αδύνατο να μην βρίσκομαι εδώ μετά από κάλεσμα ως πρόεδρος του Ιππείου. Είναι μια δύσκολη ένσταση να πανηθεί, ιδιαίτερα στους σημερινούς καιρούς όπου οι αποφάσεις για την εκπαίδευση λαμβάνονται όχι μόνο ερήμην των παιδαγωγών της χώρας, να σας θυμίσω κάτι πολύ πρόσφατο, χθες εξαϊλώθηκε ο τομέας παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εξαϊλώθηκε στο επικείμενο νομοσχέδιο. Ελπίζω οι βουλευτές που είναι μαζί μας να το παρακολουθήσουν το θέμα, να το εντοπίσουν ως πρόβλημα και να μην επιτρέψουν την εξαϊλώση. Το θέμα λοιπόν της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα μεγάλο και πάντα επίκαιρο γιατί έχει να κάνει με τη ζωή, με τη σωματική ακεραιότητα
και με την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του καθενός μας. Ωστόσο, βιώνουμε όλοι τον τελευταίο καιρό την έξαρση της εγκληματικότητας σε όλα τα επίπεδα. Διαβάζουμε στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες του διαδικτύου και βλέπουμε και ακούμε στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης τραγικά περιστατικά που μας γεμίζουν τρόμο και αγωνία. Του Συλλόγου Βελαϊτών για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνει να παρίσταμαι και να μιλώ στη σημερινή εκδήλωση των αποκτήτων του Βελάς. Ο Βελάν έχει μια πλουσιότερη ιστορία στο περισσότερο από έναν αιώνα βίο τη και αποτελεί ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Υπήρου με τη δική της συνεισφορά στα πνευματικά και πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Εκ των πραγμάτων και στο τέλος όλα τα πράγματα θα πάρουν τη θέση. Και όλοι θα πάρουν τη θέση τους. Και ο επιστήμονας, είτε είναι σπουδαίος ή όχι, και αυτός θα προτείνει μια επιστημονική επάρκεια την τεκμηρίωση μιας πολιτικής. Όλες οι ιδιωτικές σχολές θα είναι πανεπιστήμιο. Κράτησε απ' έξω πανεπιστήμιο και εννοείς πανεπιστήμιο. Και στο κάτω κάτω όποιος θέλει πάει να σπουδάσει στην Κύπρο, ήδη πάει. Το ίδιο θα είναι και λίγο χειρότερα. Άλλο όμως θέλω να πω, ότι δεν μπορείς να σταματήσεις την εξέλιξη στη ζωή. Δηλαδή αυτοί που ήθελαν, παραδείγματος χάρη, να μην έρθει το αυτοκίνητο και προτιμούσαν να είναι το αμαξάκι, δεν τα κατάφεραν, τα αυτοκίνητα ήρθαν. Αυτοί που φοβόντουσαν τα αεροπλάνα να πηγαίνουν στην Αμερική, και πήγαινε με τα καράβια, σήμερα δεν υπάρχει καράβια να πάει στην Αμερική.